τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία, τις κλίνες, την επάρκεια σε προσωπικό ή αν θέλετε την υποστελέχωσή τους, όλα αυτά που βίωσε ο λαός μας με τον πιο τραγικό τρόπο την περίοδο της πανδημίας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών διαχρονικά που εφαρμόστηκαν και στον χώρο της υγείας. Της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης, της απαξίωσης των δημόσιων δομών υγείας και παράλληλα της πολιτικής ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης. Και στη βάση αυτής της πολιτικής η κυβέρνηση και η σημερινή και η προηγούμενη, αλλά ειδικά η σημερινή κυβέρνηση, συνεχίζει απαρέγκλιτα την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Με αποτέλεσμα αυτά που σημειώνεται, τα οξυμένα προβλήματα που εμφανίζονται όχι μόνο κατά περιόδους, αλλά την τραγική κατάσταση την οποία έχει περιέλθει πλέον το δημόσιο σύστημα, οι δημόσιες μονάδες υγείας, τα νοσοκομεία και πολύ περισσότερο η απαξιωμένη και διαλυμένη στην ουσία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά εμβαθύνει η κυβέρνηση με την πολιτική της, ακριβώς αυτή την πολιτική της εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας. Τρανό παράδειγμα υλοποίησης αυτής της πολιτικής είναι αυτά που βλέπουμε στην Αγγλία. Μια πολιτική η οποία εδώ και πριν από κάποιες δεκαετίες ξεκίνησε να εφαρμόζεται, αντίστοιχα στην Ιταλία, σε μια σειρά άλλα κράτη, με αποτέλεσμα ο λαός και εκεί να υποφέρει και να μην βρίσκει τη γιατριά του, να το πω έτσι, ή να μένει στα σπίτια του και να πεθαίνει γιατί δεν μπορεί, από ό,τι είδαν το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα διακομιδής από το σπίτι προς το νοσοκομείο και άλλα τέτοια τραγικά συμβάντα. Αυτή είναι η πολιτική, αυτό είναι το σύστημα. Ελπίζω που να έχει κάποια διαρροή, κύριε Λαμπρούλη, και εδώ νερό ακούγεται να τρέχει. Και το φάρμακο, για παράδειγμα. Ελπίζω να μην αποσάσει. Επίσης. Ορίστε. Κάποιος ήχος δεν περνάει και στην τηλεόραση, λέω. Κάποιο νερό τρέχει. Ελπίζω να μην έχετε κάποια διαρροή εσείς. Γιατί περνάει ένα ήχο. Συγγνώμη, δεν θα σας δείξω. Αλλά περνάει τόσο ώρα και στους τηλεθεατές. Αυτά είναι τα ζητήματα ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει. Εντάξει, συνεχίστε. Δεν ξέρω, ακούγουμε τώρα. Όχι, μια χαρά ακούγεστε. Απλά περνάει και ο άλλος ήχος, είπα. Ολοκληρώστε. Σε ό,τι αφορά τώρα το φάρμακο, δείτε, και στην περίοδο ή στις περιόδους επάρκειας, αλλά με πανάκριβο φάρμακο, είτε σε περιόδους ανεπάρκειας, όπως αυτή που διανύουμε τώρα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, και οι δύο αυτές κατευθύνσεις αποτελούν την ίδια όψη της τις δύο όψεις της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που στηρίζει αφενός τους φαρμακοβιομήχανους και φαρμακεύωρους και το φάρμακο ως εμπόρευμα και μέσω πλουτισμού για αυτούς και βέβαια ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο εμπόρευμα το φάρμακο γίνει φαρμάκι για το λαό. Και ωραία. Σε αυτή την πολιτική ταυτίζεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Γιατί δείτε τώρα, η πολιτική στο φάρμακο που εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις είχαν ως μόνιμους κερδισμένους τους φαρμακοβιομηχανούς, τους φαρμακέμπορους. Υλοποίησαν μια πολιτική μείωσης της κρατικής δαπάνης για τα φάρμακα και απογείωσαν τις άμεσες και έμεσες πληρωμές για το λαό. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι και οι δύο. Ενώ Νέα Δημοκρατία τώρα, ΣΥΡΙΖΑ πριν, προηγούμενα άλλες κυβερνήσεις, εκτόξευσαν παράλληλα και συγχρόνως τα δωράκια εκατομμυρίων ευρώ προς τους φαρμακοβιομήχανους. Και έρχεται τώρα, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την ανεπάρκεια, σε μια σειρά από πρώτης γραμμής φάρμακα. Είναι όμως θεωρητικά όλα αυτά. Υπάρχει αντίλογο σε αυτό που λέει ο κ. Ζαμπλίνη. Με την αύξηση των τιμών στα φάρμακα. Πολύ γρήγορα μπορείτε. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι είναι φοβερό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ χρόνο. Δεν φτάνουν οι πρώτες ύλες. Μία φράση του κ. Δαφυλίδη και μία από τον κ. Ψηλάδη για να κλείσουμε.